Κλειστοί βρήκαν την πόρτα του εργοστασίου παραμονή της πρωτοχρονιάς 134 εργαζόμενοι της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων στην Καβάλα. Ένα γεγονός το οποίο είχε επαναληφθεί πριν από περίπου 3 χρόνια. Για να συζητήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας, καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικώς τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, κύριο Νίκο Βογιατζίδη. Κύριε Βογιατζίδη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Βογιατζίδη, τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους συγκεκριμένους 134 εργαζομένους της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους? Είναι μια κατάσταση ομοιρίας, μια κατάσταση ομοιρίας που δυστυχώς τη ζούμε για δεύτερη φορά, βγαλμένη από το παρελθόν, από το 2016, όπου και τότε ο κύριος Λαβρδιάτης μας ζητούσε να υπογράψουμε συμβάσεις βάσει των οποίων στη συνέχεια μας απέλησε. Ακριβώς την ίδια σύμβαση που τότε εκβιαζόμενοι, για να μην χάσουμε τη δουλειά μας, υπογράψαμε, με τις ίδιες υποσχέσεις μάλιστα ότι δεν χάνουμε κανένα δικαίωμα, την ίδια ακριβώς σύμβαση μας ζητάει σήμερα να υπογράψουμε, προκειμένου προφανώς να προχωρήσει ξανά σε απολύσεις. Να σας θυμίσω σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ότι εμείς επιστρέψαμε στο χώρο εργασίας μας μετά από έντονες δικαστικές διαμάχες, τις οποίες και έχουμε κερδίσει, και αρνούταν να εκτελέσει ο κύριος Λαβρδιάτης, και μετά από έντονο συνδικαλιστικό αγώνα που δώσαμε, αναγκάστηκε σε υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού εξοδικαστικού συμβιβασμού. Αυτό το χαρτί λοιπόν το είχαν συνυπογράψει όλες οι εταιρείες κλόνοι που είχε δημιουργήσει μέσα στο χώρο του εργοστασίου ο κύριος Λαβρδιάτης. Προφανώς, θέλοντας να ξεφύγει και των τελευταίων δεσμεύσεών του, δημιούργησε παραμονή πρωτοχρονιάς άλλη μια εταιρεία, μην θέλοντας να αναγνωρίσει το ιδιωτικό συμφωνητικό που οι προκάτοχες εταιρείες έχουν όλες υπογράψει. Εάν λοιπόν αυτό το συμφωνητικό το συνυπογράψει και η νέα εταιρεία, τότε δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και για εμάς τους εργαζόμενους να πάμε στο εργοστάσιο και να εργαστούμε κανονικά. Μάλιστα. Ποια είναι τα αιτήματα του Σωματείου, κύριε Βογιατζίδη? Το αίτημα είναι αυτό που σας προείπα. Να συνυπογράψει λοιπόν, να τιμήσει την υπογραφή του ο κύριος Λαβρδιάτης απέναντι σε όλους εμάς, να συνυπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο συμφώνησε πριν 2 χρόνια μαζί μας και να επιστρέψουμε επιτέλους στις θέσεις εργασίας μας. Εμείς επίσης ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να συγκαλέσει άμεσα τριμερή συμφιλειωτική διαδικασία, στην οποία να έρθει ο κύριος Λαβρδιάτης και να εξηγήσει για ποιον λόγο παρανόμως δεν μας επιτρέπει την είσοδό μας στο εργοστάσιο. Έχουν περάσει 14-15 μέρες από το συμβάν αυτό. Ποιες είναι οι κινήσεις που γίναν όλο αυτό το διάστημα από το Σωματείο και τους εργαζομένους? Έχουμε κατέβει ήδη στην Αθήνα και έχουμε συναντήσει όλα τα κόμματα της Βουλής, ακόμα και της κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν συγκαλέσει ομάδες εργασίας, ενημερώθηκαν λεπτομερέστατα για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες πρακτικές χρησιμοποιεί ο κύριος Λαβρδιάτης, και αυτό που από όλους διαπιστώνεται, με στοιχεία που δεν φέρουν καμία αμφισβήτηση, είναι ότι παραβιάζει τόσο την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα εργασιακά και θέτει σε ομοιρία και τους εργαζόμενους που σήμερα εργάζονται στο εργοστάσιο, αλλά και εμάς που με αυτό το τρίκ προσπαθεί και παρανόμως δεν μας επιτρέπει την είσοδό μας στο εργοστάσιο. Έχουν κατατεθεί ήδη επερωτήσεις στη Βουλή από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΙΝΑΛ και έπονται και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και επίσης έχουμε την ενημέρωση από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στεργίου, ότι άμεσα θα συγκαλεστεί αυτή η τριμερή συμφιλειωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας. Εμείς ξέρετε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε το θέμα έτσι. Θα συνεχίσουμε να δυναμώνουμε τις συνδικαλιστικές μας κινητοποιήσεις και τις πιέσεις προκειμένου άμεσα να δοθεί λύση στο πρόβλημά μας. Δεν είναι δυνατόν στη μοναδική λιπασματοβιομηχανία της χώρας να δημιουργούνται και να ξεφυτρώνουν εταιρείες κάθε χρονιά σαν το μανιτάρι. Ποιος είναι ο λόγος, ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας όλων αυτών των εταιρεών? Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει συνολικά να απαντήσει η κυβέρνηση και όχι μόνο ένα υπουργείο. Δεν είναι μόνο ένα εργατικό που εδώ είναι πασιφανές το γεγονός ότι παραβιάζονται οι εργατικοί οι νόμοι, αλλά εδώ είναι θέμα Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι θέμα Υπουργείου Ενέργειας
και προφανώς και δικαιοσύνης, θα έλεγα, ότι κάπως πρέπει να ελεγχθεί ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξης αυτών όλων των εταιριών. Μάλιστα. Κύριε Βογιατζή, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Κοιτάξτε, την Καβάλα την είχε απασχολήσει πολύ έντονα όλο αυτό το περιστατικό με τις παράνομες απολύσεις, γιατί να σας θυμίσω ότι τότε είχαμε απολυθεί με υποβολή ψευδών μηνύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε τις αποζημιώσεις, αλλά και δεν μπορούσαμε να βγούμε και στο επίδομα ανεργίας. Ήμασταν λοιπόν, μας είχε οδηγήσει ο κ. Λαβεντιάδης εντελώς στην ανέχεια. Και από τότε πάρα πολλές οικογένειες από εμάς αντιμετωπίζαμε σοβαρότατα προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Σίγουρα. Η κοινωνία αυτή τη φορά είναι πολύ πιο συσπηρωμένη υπέρ μας. Και να σας πω ότι έγινε ήδη σύσκεψη φορέων με τη συμμετοχή τόσο του Δημάρχου Καβάλας όσο και του Δημάρχου Νέστου, όπου βγήκε κοινό ψήφισμα μέσα από το οποίο καλούν το Υπουργείο Εργασίας άμεσα να δραστηριοποιηθεί προκειμένου να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση, αλλά και στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στον κύριο Λαβρεντιάδη προκειμένου να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της και να σταματήσει να εμπέζει τον λαό της Καβάλας. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, κύριε Βογιατζίδη, να έχουμε γρήγορα ένα θετικό πόρισμα στο σημαντικό αυτό ζήτημα και να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα. Θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες τα πράγματα στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.